Σε σχολείο της Ουκρανίας που μαθαίνουν ελληνικά βρέθηκε η Ντέμι την Πέμπτη το πρωί. Μετά τον πρώτο ημιτελικό του διαγωνισμού της Eurovision, στον οποίο και συμμετείχε, βρήκε λίγο χρόνο να επισκεφθεί τα παιδιά της Ουκρανίας που μαθαίνουν ελληνικά. Είμαστε μαζί σου. Εκεί την περίμεναν οι μαθητές αλλά και οι δασκαλοί τους, που την υποδέχθηκαν με μια ιδιαίτερη παράδοση της Ουκρανίας για το καλωσόρισμα. Κάτι σαν το δικό μας ψωμί και αλάτι, θα λέγαμε. Και τι κάνω εδώ, πρέπει αυτό. Είναι αλάτι. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς σας βρήκα. Μπορείτε να δοκιμάσετε. Εμείς και εγώ δεν το έχω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σπουδαίο στο σχολείο Ελλάδα, όπως ονομάζεται, είναι ότι οι μαθητές αγαπούν ιδιαίτερα την ελληνική γλώσσα, μιας και δεν έχουν όλοι ρίζες ή κάποια σχέση με την Ελλάδα. Καλημέρα! Καλημέρα! Εκείνο το οποίο έχω να πω ότι τα παιδιά αυτά μαθαίνουν ελληνικά σαν πρώτη ξένη γλώσσα και αυτό δηλώνει την αγάπη που έχουν για την Ελλάδα. Ντέμι, το Σάββατο είναι μια μεγάλη μέρα. Σηκώνεις στις πλάτες σου την Ελλάδα και τον ελληνισμό. Σου εύχομαι από καρδιάς, όπως και όλοι μας, καλή επιτυχία. Την εκδήλωση προς τιμήν της ελληνικής αποστολής ανοίγει μια μαθήτρια με ένα ουκρανικό τραγούδι. Ακολουθούν παραδοσιακοί ουκρανικοί χοροί αλλά και ελληνικοί. Πάρα πολύ για όλα αυτά που ετοιμάσατε, δάσκαλοι και παιδιά. Ξέρω ότι ειδικά τα παιδιά βάλατε πάρα πολύ προσπάθεια σε όλο αυτό και πραγματικά ευχαριστούμε όλοι η ελληνική αποστολή όσοι είμαστε εδώ σήμερα. Εύχομαι να συνεχίσετε να αγαπάτε την Ελλάδα, την Ελλάδα μας και να συνεχίσετε να κυνηγάτε τα όνειρά σας, να δουλεύετε πολύ γι' αυτό και να μην σταματάτε ποτέ να ονειρεύεστε για τίποτα και για κανένα. Αμέσως μετά την εκδήλωση, η Ντέμι έβγαλε αναμνηστικές φωτογραφίες με όλα τα παιδιά, ενώ τις ευχήθηκαν καλή επιτυχία για τον τελικό του Σαββάτου.